Λύσεις. Mm-hmm. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει 11.000 έχουμε διώξει μέχρι τώρα. Ο στόχος που μας έχει τεθεί από την Τρόικα είναι 15. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι αυτό το 11 είναι μόνο στα χαρτιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν πούμε 11, μένουν και άλλοι 5.000. Mm-hmm. Τα ερωτήματα λοιπόν είναι τα εξής. Θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία? Ή και με αυτούς τους 11 που έχουν ήδη απολυθεί, τι θα γίνει? Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα ότι αυτό που να μας νοιάζει είναι πώς θα μεταρρυθμίσουμε το κράτος μας. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Και πρέπει να το μεταρρυθμίσουμε βάσει τις δικές μας ανάγκες. Όχι με ότι μας ζητάνε οι ξένοι. Ναι. Αυτό νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε. Είναι γεγονός. Ναι. Υπάρχει ένα δεύτερο. Είναι δυνατόν να μεταρρυθμίσουμε το κράτος μας με απολύσεις? Αυτό είναι που χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Τους απολυμμένους, αυτούς δηλαδή που δεν έχουν πια δουλειά, αυτό τους ενδιαφέρει. Τι θα γίνει με την περίπτωση? Έχουμε δεσμευτεί ότι όλες οι απολύσεις οι οποίες έχουν γίνει αντισταγματικά και σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και όσες έχουν γίνει μέσω του θεσμού των διαθεσιμοτήτων θα ανακληθούν. Όχι απολύσεις προφανώς που αναφέρονται σε πειθαρχικούς λόγους, όχι απολύσεις που. Επιτρέψτε μου, ναι. Κύριε καθηγητά, λέω εγώ πρώτα, κύριε Υπουργέ. Αυτή είναι η βασική μου ιδιότητα. Όχι. Υπουργός είμαι περαστικός. Ανασχολήθηκα με την πολιτική μόνο και μόνο γιατί νομίζω ότι δεν μπορεί να βοηθήσει ο λίγο. Οι αντισυνταγματικές και παράνομες απολύσεις ούτως ή άλλως δεν ισχύουν. Αυτό δεν είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Εκκρεμούν στα δικαστήρια. Ναι, δεν θα αφήσουμε να εξελιχθεί η διαδικασία. Έχουμε πει ήδη από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ότι αυτές πρόκειται να ανακληθούν. Άρα μία από τις πρώτες πράξεις που ως υπουργός θα κάνω είναι η ανάκληση όλων των πράξεων διαθεσιμότητας. Να το ρωτήσω συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, έχουν απολυθεί οι σχολικοί φύλακες. Τους παίρνετε πίσω? Φυσικά. Τους υπόλοιπους δημοτικούς υπαλλήλους που έχουν απολυθεί, τους παίρνετε πίσω? Όλες οι περιπτώσεις που βασίζονται σε παρόμοια μέτρα τα οποία πάρθηκαν βάσει μνημονιακών δεσμεύσεων και που κατά τη γνώμη μας. Τους παίρνετε όλους πίσω. Φυσικά. Mm-hmm. Ημερομηνία θα μας πείτε? Από τα άμεσα μέτρα πρόκειται να πάρουμε. Περίπου χρόνο. Είναι δηλαδή ορίζοντα από τα πρώτα νομοσχέδια της κυβέρνησης. Δεν χρειάζεται καν νομοσχέδια για την ανάκληση των διοικητικών πράξεων. Μάλιστα. Αυτά είναι θέμα υπογραφής μου και θα είναι μέσα στα πρώτα άρα μέτρα που πρόκειται να πάρουμε. Άρα την υπογραφή, την τσίφρα θα τη βάλετε άμεσα. Να σας πω και με αυτές, όλα με αυτό το 15.000. Τα νούμερα, πώς είναι όλοι. Με αυτούς τους 15.000 όμως που είναι ο στόχος. Μισό λεπτάκι να ξεκαθαρίσω λιγάκι το εξής. Το απαντήσατε βέβαια, ένα λεπτό. Μεγάλη εικόνα. Να σας πω όμως κάτι για τη μεγάλη εικόνα. Το πρόβλημα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης δεν ήταν ποτέ οι αριθμοί. Ήταν ότι εξαιτίας του πελατειακού συστήματος είχαμε αλλού περισσότερους από όσους χρειαζόμαστε και αλλού πολύ λιγότερους. Ναι. Αυτό είναι που πρόκειται να διορθώσουμε. Μάλιστα με την μαζική. Ο στόχος είναι ποσοτικός. Όχι, αυτό το στόχο δεν τον αναγνωρίζουμε. Είτε δεν μας αρέσει που δεν μας αρέσει, όχι. Είναι ποσοτικός. Όταν θα έρθει δηλαδή η Τρόικα κάποια στιγμή ή εν πάση περιπτώσει όταν θα πάτε να συνομιλήσετε σε ένα άλλο επίπεδο, αφήστε με να ολοκληρώσω τη σκέψη. Δεν ήθελα να σας κόψω. Με συγχωρείτε. Αφήστε με να ολοκληρώσω τη σκέψη. Όχι, καθόλου, καθόλου. Λοιπόν. Απλώς τώρα είναι οι πρώτες μέρες, οι πρώτες ώρες και υπάρχει πολύ φόρα. Εντάξει, με συγχωρείτε. Λοιπόν, όταν θα έρθει η Τρόικα ή εν πάση περιπτώσει όταν δεν θα έρθει η Τρόικα και πάτε να συνομιλήσετε εσείς σε ένα άλλο επίπεδο για αυτά τα θέματα ή ο κύριος Τσίπρας ή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Γι' αυτό το ποσοτικό στόχο, δηλαδή, που έχουν θέσει οι εταίροι μέσω Τρόικας. Μεταφορέας είναι η Τρόικα, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, όταν γι' αυτό το ποσοτικό στόχο που λέει μέχρι τέλους του 2014 πρέπει να έχουν απολυθεί, πρέπει να έχουν φύγει από το δημόσιο 15.000 άνθρωποι, διότι διαφορετικά δεν κλείνει η αξιολόγηση ή δεν παίρνετε τη δόση. Το είπε η Μέρκελ. Okay. Ακούστε. Δεν έχουμε αποδεχθεί το πρόγραμμα αυτό αναφοράς, στο οποίο αναφέρεστε εσείς. Εμείς δεν θέλουμε να προχωρήσει αξιολόγηση με βάση ένα πλαίσιο αναφοράς που δεν δεχόμαστε. Ως απάντηση στους εταίρους θα πούμε ότι αυτό που έχουμε κοινό συμφέρον να κάνουμε είναι να εξορθολογήσουμε τη δημόσια διοίκηση. Και αυτές οι συμφωνίες που έχετε κάνει με την προηγούμενη κυβέρνηση εμάς δεν μας δεσμεύουν. Οπότε είναι. Τι και από την αρχή. Ναι, αυτό για να γίνει έχετε. Γι' αυτό γίνανε εκλογές, κυρία Τρέμη. Έχετε εικόνα πόσο θα χρειαστεί για να γίνει αυτό το πράγμα? Θα γιατί ζητήσουμε δεν είναι, χρόνο για αυτό. Επειδή είναι ένα σύνθετο σχέδιο, δεν είναι δηλαδή ποσοτικό στόχος, θέλει πολύ μεγάλο βάθος χρόνου. Κοιτάξτε, τι έχει πει ο Πρωθυπουργός. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και αξιολόγηση. Πώς θα γίνει χωρίς αξιολόγηση? Ακούστε να σας πω με μια λέξη. Το έχει πει ήδη ο Πρωθυπουργός. Εμείς θέλουμε να επαναδιαπραγματευτούμε το σύνολο, όχι τις λεπτομέρειες, όχι την εφαρμογή. Σωστά είπατε ότι η Τρόικα κοιτάζει την εφαρμογή ήδη συμφωνηθέντων πραγμάτων. Ναι. Εμείς αφισβητούμε τα συμφωνηθέντα. Και διακευρώς για αυτόν τον λόγο δεν θα μιλήσουμε με την Τρόικα, που είναι ο ελεκτικός μηχανισμός. Θα θέσουμε το ζήτημα στα ευρωπαϊκά όργανα. Κύριε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω να το επαναλάβω. Ναι. Παίρνετε, όπως μας λέτε, πίσω όλους όσοι έχουν απολυθεί με μνημονιακούς νόμους. Επιστρέφουν στις ίδιες θέσεις από τις οποίες απολύθηκαν. Επειδή αυτό σημαίνει ένα δημοσιονομικό βάρος για τον προϋπολογισμό. Αυτά τα χρήματα έχετε υπολογίσει από κάπου ότι θα τα βρείτε? Όλα αυτά τα μέτρα, ακριβώς επειδή περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη, έχουν εκεί κοστολογηθεί. Και σας λέω ότι εμείς από τα πρώτα πράγματα που θα κάνουμε είναι να οδηγηθούμε εκεί που υπάρχει ακόμα ο πλούτος. Γιατί οι πλούσιοι Έλληνες, ξέρετε, είναι πλουσιότεροι κατά τη διάρκεια. Έχω την εντύπωση ότι δεν περιλαμβάνονται στα 11 δις στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, αλλά για να το λέτε κάτι, ξέρετε, παραπάνω. Αυτό όμως αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια κίνηση από εκείνες που θα θεωρηθούν κόκκινη γραμμή από τους δανειστές. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και στην κυρία Τρέμ προηγουμένως, γι' αυτό κάναμε εκλογές.
ορισμένα πράγματα που οι δανειστές μας σταθερούσαν δεδομένα, εμείς να τους αποδείξουμε, όχι μόνο με την ψήφο του λαού, με το δημοκρατικό επιχείρημα, αλλά και με τη λογική. Ναι. Ότι δεν ήταν αυτά που έπρεπε. Άρα, εγώ καταλαβαίνω. Να το πω ναι, διαφορετικά, γιατί μας ζητούσαν απολύσεις. Αυτό γιατί θα το κάνετε ακριβώς λοιπόν πριν τη συμφωνία. Θέλω να πω ότι φέρνετε και εσείς τώρα τους δανειστές σε τελεσμένα. Δηλαδή πριν. Και η προηγούμενη κυβέρνηση το είχε κάνει. Ναι, πριν την όποια διαπραγμάτευση, θα πάτε και θα πείτε, τους παίρνω πίσω. Θα είναι σωστά δύο παράλληλες λειτουργίες. Εσείς θα προχωράτε σε αυτά που πιστεύετε ότι πρέπει να εφαρμόσετε και σε αυτά που έχετε υποσχεθεί και ταυτοχρόνως θα διαπραγματεύεστε. Ναι, άρα, το ερώτημα είναι το εξής. Και τι θα γίνει αν υπάρξει καμία στραβή, να σας το πω έτσι. Δηλαδή, αν ξαφνικά σε αυτή τη διαπραγμάτευση τα σπάσετε και σας πούνε πάρτε τα όλα πίσω. Ακούστε, αυτή τη στιγμή συγκρούονται στην Ευρώπη δύο διαφορετικές λογικές. Θα συνεχιστούν οι πολιτικές λιτότητας. Οι Γερμανοί που ήταν πολύ ισχυροί μέχρι πρότινος, φαίνεται ότι δεν μπορούν να εφαρμόσουν όπως πριν το πρόγραμμά τους αυτό της Γερμανικής Ευρώπης, της απόλυτης λιτότητας. Να σας πω, ρογματώσεις. Ο κύριος Ρέντσε. Άρα αυτό που λέτε το μεγάλο στοίχημα. Δεν πρέπει να κοιτάζουμε μόνο το μικρό μας οικόπεδο. Πρέπει να κοιτάζουμε την ευρύτερη εικόνα. Εμείς πιστεύουμε ότι αλλάζοντας την Ελλάδα θα αλλάξουμε και την Ευρώπη. Αυτό το μικρό οικόπεδο όμως έχει ένα δημόσιο κίνδυνο. Αυτό θέλει πενταπλάσιο χρόνο από, να προχωρήσετε σε μεταρρύθμιση στο δημόσιο. Θα σε φανταζόσαστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση από δύο χρόνια. Κύριε Κατρούγκαλε, ένα λεπτό. Αυτό το μικρό οικόπεδο όμως, εδώ το δικό μας, έχει ένα δημόσιο που είναι προβληματικό. Ναι. Το συνομολογούμε όλοι, φαντάζομαι. Αλλά με τα κριτήρια μπορείτε τα δικά μας. Μπορείτε να μας πείτε μια-δυο-τρεις κινήσεις, αλλαγές που εσείς θα κάνετε για βεβαίως να κάνετε αυτό το δημόσιο βεβαίως καλύτερο. Ο μόνος που μπορεί να μεταρρυθμίσει τη διοίκηση όπως έχουμε ανάγκη, ξέρετε, είναι ο μεγάλος ασθενής. Από τη δεκαετία του 60 το λέμε αυτό. Σωστό, δίκαιο. Ο μόνος που μπορεί να μεταρρυθμίσει τη δημόσια διοίκηση είναι ένα κόμμα της αριστεράς, για τον ίδιο λόγο που ο μόνος που μπορούσε να πάει στην Κίνα ήταν ο Νίξον. Γιατί χρειάζεται κάποιος που να έχει την εμπιστοσύνη των δημόσιων υπαλλήλων να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα που δεν θα είναι εκδικητικό προς αυτούς, αλλά και καλό πρακτικά για να αλλάξει δομές. Πρακτικά εγώ, για παράδειγμα, ένα από τα πρώτα πράγματα που θα συζητήσω με τους δημόσιους υπαλλήλους είναι αξιολόγηση. Ένα σύστημα τίμιο δημοκρατικό, όχι τιμωρητικό, όχι εκδικητικό, που να επιτρέπει όμως στην κοινωνία να αξιολογήσει την υπηρεσία. Αξιολόγηση θα καταλήγει ακόμα και σε απόλυση. Δηλαδή, αν ένας δημόσιος υπάλληλος δεν αξιολογείται καλά, ήδη, θα φτάνει στην απόλυση. Ήδη το πειθαρχικό δίκαιο επιτρέπει σε περιπτώσεις ακραίας μη ανταπόκριση στα καθήκοντα την απόλυση. Αυτό δεν θα αλλάξουμε γιατί ήδη υπάρχει. Δεν εφαρμόζεται όμως. Ακριβώς. Άρα θα το γιατί δεν εφαρμόζεται. Γιατί δεν εφαρμοζόταν. Γιατί η πελατειακή προστασία δεν έφτανε μόνο στην πρόσληψη, αλλά και σε μια απόλυση. Εγώ, μια από τις πρώτες κινήσεις που θα κάνω είναι όλες οι εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις να λήξω στο επόμενο 15ήμερο. Και όποιος πράγματι είχε πειθαρχική ευθύνη και δεν διωκόταν για άλλους λόγους. Τα πειθαρχικά συμβούλια πώς θα είναι όμως, γιατί ξέρετε πώς γινόταν αυτό. Το πελατειακό σύστημα χτιζόταν μέσα από τα πειθαρχικά συμβούλια. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στα συμβούλια. Όχι με πελατειακούς τρόπους, αλλά γιατί πιστεύω στην εκπροσώπηση. Όπως πιστεύω στην άμεση δημοκρατία λοιπόν και στην συμμετοχική δημοκρατία. Δεν μπορώ να είμαι αντίθετος στη μετοχή δημόσιων υπαλλήλων. Αλλά οι πελατειακές σχέσεις δεν χτίζονταν έτσι οριζόντια από πάνω. Ο Υπουργός δηλαδή ακούστε, επειδή έχουν δουλέψει δημόσια διοίκηση. Αυτό έχει αποτύχει και η Υπουργή μέχρι τώρα. Όχι, δεν θα είναι πλειοψηφική, αλλά θα έχουν συμμετοχή. Πάντως αυτό είχε αποτύχει μέχρι τώρα. Αυτό που είχε επιτύχει για να περνούν οι πελατειακές σχέσεις ήταν οι οδηγίες που είχαν από πάνω, κύριε Βαγγελάκη. Μάλιστα. Έχω δουλέψει σε Υπουργείο. Κανείς δεν μπορούσε να σώσει τον ένοχο αν δεν ερχόταν εντολή από το γραφείο του Διευθυντή του Υπουργού. Να σας πω μια άλλη στρέβλωση. Που δεν ξέρω κατά πόσο είναι δίκαιη και αριστερή λογική, ένας άνθρωπος που δουλεύει στο δημόσιο, που κάνει την ίδια δουλειά, έχει τα ίδια προσόντα και την ίδια προϋπηρεσία, να μην παίρνει τον ίδιο μισθό. Αυτό θα προσπαθήσουμε να το εξομολογήσουμε. Δηλαδή αυτό που λέμε ενιαίο μισθολόγιο. Ναι. Δεν είναι σωστό και δίκαιο απολύτως, αυτό. Απολύτως όπως το λέτε είναι. Θα πρέπει να εξορθολογιστεί. Θα πρέπει βέβαια να πάρουμε υπόψη. Τι χρονοδιάγραμμα βάζετε? Ακούστε, να πω και το αλλά για να μην φανώ ανακόλουθος. Γιατί αυτό τώρα και η προηγούμενη κυβέρνηση προσπαθούσε, αλλά ναι, το καθυστερούσε. Υπάρχει πάντοτε, όταν προσπαθείς να θίξεις ένα κακό σκήμενο πράγμα, πρέπει να προβλέψεις και μια μεταβατική περίοδο. Γιατί ορθώς λέτε ότι υπάρχουν ανισότητες. Τις ανισότητες αυτές θα προσπαθήσουμε να τις μηδενίσουμε στη μεταβατική περίοδο. Τι χρονοδιάγραμμα βάζετε? Ακούστε τώρα, αύριο θα παραλάβω. Πρέπει να ξέρω τι θέλω να πω. Εξάμηνο, χρόνο. Όχι πάνω από εξάμηνο. Όχι πάνω από εξάμηνο. Εγώ πιστεύω. Μια διευκρίνηση. Μισό λεπτάκι να το πω για την ΕΡΤ. Για την ΕΡΤ. Αυτό πήγαινε να το γιατί όχι πάνω από εξάμηνο. Γιατί ακριβώς οι μεγάλες αλλαγές που γίνουν τώρα και στους θεσμούς που δεν έχουν κόστος όπως έχουν αυτό. Κόστος οικονομικό. Ναι, ναι. Έχουν κόστος πολιτικό. Πρέπει να γίνουν όλα τώρα για να μπορέσουμε να καταφέρουμε. Θα πάρετε να πίσω όλους όσοι μνημονιακά έχασαν τη δουλειά τους. Αυτούς συμπεριλαμβάνεται και τους εργαζόμενους της πρώην ΕΡΤ, εικάζω. Το θέμα της ΕΡΤ, επειδή είναι ειδικό και επειδή δεν έχω την αρμοδιότητα, δεν θέλω να επεκταθώ. Θα πρέπει να φωνάξετε τον αρμόδιο συνάδελφο υπουργό. Πάντως είναι και τις μνημονιακές απολύσεις, έτσι. Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να γυρίσουμε όχι στην παλιά ΕΡΤ, γιατί η παλιά ΕΡΤ είχε τις αμαρτίες του πελατειακού κράτους που είχαμε. Πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να έχουμε την ΕΡΤ την ανοιχτή στην κοινωνία. Την ΕΡΤ αυτή δηλαδή που λειτουργήσε από τη στιγμή που έπεσε το μαύρο εκεί. Και αυτό είναι μια διαδικασία δύσκολη. Γιατί ούτε θα πρέπει να φερθούμε εκδικητικά. Να τελειώσω τη φράση. Απέναντι σε αυτούς της ΝΕΡΙΤ, προσέξτε τι λέω, γιατί πολλοί από αυτούς από ανάγκη πήγαν εκεί.
Ναι. Δεν θα μείνουμε άρα τώρα εσείς μας λέτε τρίτο, που λέγαμε τρίτος δρόμος. Δεν σας είπα τίποτα. Σας είπα την προσωπική μου άποψη. Σωστά, αυτή ζητήσατε. Προσωπική μου άποψη. Φυλαχθήκατε, είπατε άλλο. Σας λέω λοιπόν ότι η προσωπική μου άποψη θα πρέπει να είμαστε τίμοι απέναντι σε όλους τους εργαζόμενους, να μην κάνουμε αδικίες, να μην επαναφέρουμε την πελατειακή ΕΡΤ, αλλά μια ΕΡΤ που θα είναι όσο το δυνατόν πιο ανοιχτή στην κοινωνία. Λοιπόν, καταρχάς μας δώσατε πολλές ειδήσεις και σας ευχαριστούμε πολύ. Σαφείς απαντήσεις οφείλουμε να ομολογήσουμε. Πολύ σαφείς απαντήσεις.